Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 3 του μηνός Μαρτίου. Είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να δούμε και απόψε το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφία που έχει πολλά θέματα. Βεβαίως έχει τη ζυμώσει τα κόμματα εν ώψη των ευρωεκλογών. Ευρωεκλογές που θα ακολουθήσουν κάποιους μήνες. Αλλά η προετοιμασία, η αντιπαράθεση, κυρίως η διευθέτηση εντός εισαγωγικών λέξη απολειών από τους όμορους πολιτικούς χώρους φαίνεται να είναι το μέλημα των κομμάτων του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Και η Νέα Δημοκρατία και η Κεντροαριστερά έχουν συνεχώς απώλειες. Πάμε να δούμε λοιπόν τα στοιχεία της σημερινής ειδησιογραφίας, ξεκινώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε μια συνολική τοποθέτηση για τα τρέχοντα θέματα στάθηκε και σε αυτό στο οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κατηγορό η κυβέρνηση τη βδομάδα που πέρασε. Δηλαδή την υπόθεση των τομπών και την προσπάθεια που τη προσάπτεται να κουκουλωθεί η υπόθεση, να μην οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι πραγματικοί υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας. Για την τιμωρία των ενόχων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση, ενώ παράλληλα διαμηνύει πως εμπιστεύεται απόλυτα ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να καταδειχθεί η αλήθεια. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του επαναλαμβάνει την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη θα ερευνήσει όλες τις καταθέσεις για τα Τέμπη, ακόμη και τις πιο ακραίες, για να ρίξει φως στην υπόθεση και παράλληλα σημειώνει δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά που να δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ακόμη και αν αυτό απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης την ελληνική αστυνομία για τις επιτυχίες της στο μέτωπο της τρομοκρατίας και δεσμεύτηκε ότι στους δρόμους και στις γειτονιές σύντομα θα δείτε και περισσότερους αστυνομικούς, οι οποίοι μέχρι τώρα είναι επιφορτισμένοι με το έργο της επίδοσης ποινικών εγγράφων. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, το εξής, θα γίνεται ηλεκτρονικά η επίδοση για τρεις κατηγορίες εγγράφων που αγγίζουν περίπου τις 170.000 ετησίως. Αυτό, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι θα απελευθερωθεί περίπου το 1 τρίτο του αστυνομικού προσωπικού που απασχολείται για αυτό το λόγο. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσον όρο 670 αστυνομικοί την ημέρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ακρίβεια λέγοντας ότι τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και καταγράφεται μείωση των αρχικών τιμών στα παραπάνω από 4.000 προϊόντα. Κάτι που, όπως είπε, σημαίνει ότι και οι τελικές τιμές θα κινηθούν πιο χαμηλά. Η μάχη με την ακρίβεια δεν θα σταματήσει εδώ. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο, διορθώνοντας τις τρευλώσεις, τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά, πάντα προς όφελος του καταναλωτή και του ανταγωνισμού. Είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι θα δημιουργηθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για να θεραπεύσουμε, όπως είπε, μια από τις πληγές της αγοράς, της ελληνοποίησης προϊόντων που αποβαίνουν σε βάρος των παραγωγών μας, των καταναλωτών και τελικά της οικονομίας μας. Αναφερόμενος στον τομέα της υγείας, είπε ότι μετά την προκήρυξη 2.145 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, η κυβέρνηση προχωρά στην προκήρυξη για 704 θέσεις ειδικευμένων γιατρών επιθητεία διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων. Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι, ότι οι πολιτικές ηγεσίες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των άλλων κομμάτων, όλο το επόμενο διάστημα θα επικεντρώσουν την τακτική τους στην κάλπη της 9ης του μηνός Ιουνίου, που είναι οι ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες, μετράει απώλειες με έναν άγνωστο παράγοντα Χ να είναι ο κύριος αντίπαλος. Να είναι αντίπαλος και η ακρίβεια, να είναι αντίπαλος όμως και η εικόνα της κυβέρνησης απέναντι σε θέματα τα οποία αποκτούν οντότητα στη συνείδηση του πολίτη, όπως η περίπτωση των τεμπών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία δίνει σήμερα στο πολιτικό ρεπορτάζ ο Αθηναϊκός Τύπος, η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει αφενός μεν να κόψει την πορεία ψηφοφόρων της προς τα πέραν αυτής κόμματα της δεξιάς, αλλά και να κερδίσει τον λεγόμενο κεντρώο χώρο. Σε έναν μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες της 9ης Ιουνίου για τις ευρωεκλογές επιδίδεται η κυβέρνηση και τονίζεται η κρισιμότητα της επικείμενης αναμέτρησης και η ανάγκη να αποφευθεί μια χαλαρή ψήφος. Οι Βρυξέλλες είναι πιο κοντά στην Αθήνα από ό,τι πολλές φορές νομίζουμε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία των ευρωεκλογών για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Πρόσθεσε μάλιστα πως θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά οι Έλληνες πολίτες ποιους ευρωβουλευτές θα στείλουν στην επόμενη Ευρωβουλή για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα εθνικά δίκαια μέσα στο περίπλοκο περιβάλλον των Βρυξελών. Από την κυβέρνηση συνεχίζουν να κοιτούν προς ένα κεντρό ακροατήριο και μεταξύ άλλων επιδιώκουν να στριμώξουν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορούν ότι μετατρέπεται σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μένεται η σύγκρουση για τις προωθούμενες αλλαγές στην παιδεία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για έναν πολυδιάστατο εξυγχρονισμό και να προτάσει μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων, θέλοντας να στείλει μήνυμα πως δεν υπάρχει κόπωση της κυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία. Παράλληλα, ωστόσο, με τα ανοίγματα στο κέντρο, στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν πως πρέπει να μπουν αναχώματα σε διαρροές προς τα δεξιά και να διασφαλιστεί πως δεν θα χαθεί ένα παραδοσιακό ακροατήριο. Μια σειρά δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν το καθαρό γαλάζιο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, αλλά και τη μεγάλη ψαλίδα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως παράλληλα, οι μετρήσεις δείχνουν αύξηση των ποσοστών κομμάτων τα οποία κινούνται στα δεξιά και στην Πειραιώς θέλουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο μιας ψήφου διαμαρτυρίας. Ταυτόχρονα δεν περνά παρατήρητο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πως ένα δεξιό κομμάτι έχει διαφωνήσει με το πρόσφατο νομοσχέδιο και την ισότητα στον πολιτικό γάμο, κάτι που αποτυπώθηκε και στην ψηφοφορία στη Βουλή. Ουσιαστικά υπάρχει και ένα τμήμα γαλάζιων βουλευτών που κοιτάνε κυρίως προς ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο και επιθυμούν τα ανοίγματα προς το κέντρο να γίνονται με μέτρο για να μην χαθούν παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια είχε καταψηφίσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το Δεκέμβριο είχε εκφράσει την αντίθεσή του και με την τροπολογία για τους μετανάστες. Την Παρασκευή, μάλιστα, μιλώντας σε συνέδριο της Καθημερινής, αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα, σημειώνοντας ότι ο διάλογος είναι πάντα γόνιμος και θετικός. Συμπλήρωσε ωστόσο πως η λέξη συνένεση και με τα τρία κόμματα και μέσα στην κυβέρνηση μυρίζει διάθεση συνδικολόγησης και όχι συνένεσης. Γιατί ζητάς τη συνένεση των άλλων κομμάτων? Κυβέρνηση δεν είσαι? Διαρωτήθηκε σε διευκρινιστική ερώτηση για την αναφορά του σε σχέση και με τα όσα είχε πει σε προηγούμενο πάνελ η Ντόρα Μπακογιάννη. Με την Ντόρα Μπακογιάννη να απαντά στην άρτησή της πως αν η αναζήτηση της αναγκαίας εθνικής συνένεσης σε μείζωνα θέματα εξωτερικής πολιτικής μυρίζει διάθεση συνθηκολόγησης, κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τις ελληνικές θέσεις και τα αιτήματα της κοινωνίας στις Βρυξέλλες είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που μπαίνουν από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Τα ίδια στελέχη σημειώνουν παράλληλα πως οι κάλπες αυτές δεν προσφέρονται για μηνύματα διαφορίας και ανέξοδης διαμαρτυρίας. Από την Πειραιώς σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να υπάρξει εφησυχασμός και αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι πως οι κάλπες είναι άδειες και θα πρέπει να γεμίσουν ξανά με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, δίνουν μια μάχη επικράτησης στο λεγόμενο χώρο της κεντροαριστεράς. Φυσικά επικράτησης και στο κεντρό χώρο και μάλιστα το Πασόκ Κινάλ συγκρούεται με τη Νέα Δημοκρατία, γράφει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος. Φαίνεται αυτό και διαφαίνεται από τις κινήσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά στον χώρο της κέντρο αριστεράς υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για το τι θα συμβεί στις ευρωεκλογές και ποια θα είναι η σύνθεση και η πορεία αυτών των κομμάτων μετά τις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα τις τελευταίες ημέρες. Έχουν φυσικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι κινήσεις του κόμματος που συγκροτήθηκε, της Νέας Αριστεράς, αλλά και του Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η τρέχουσα περίοδος είναι γεμάτη εξελίξεις για τον χώρο της αριστεράς που βρέθηκε και σε κυβερνητικές θέσεις την περίοδο 2015-19. Ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε χτες για πρώτη φορά σε αυτοκριτική για οριακές επιλογές της κυβέρνησής του. Ο Στέφανος Κασελάκης πορεύεται προς τις ευρωεκλογές επιχειρώντας να αποτρέψει την αμφισβήτησή του, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης αναζητά την υπέρβαση του παρελθόντος και μια θέση για το επίσημα ιδρυθέν κόμμα του. Όλες οι κινήσεις πάντως δείχνουν ότι η περίοδος μετά τις ευρωεκλογές θα φέρει ανακατατάξεις, καθώς εκ των πραγμάτων θα επιβληθεί ο ευρύτερος διάλογος για το ευρύτερο προοδευτικό στρατόπεδο. Οι συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι επιθετικές τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών του έδειξαν πως το διαζύγιο του κόμματος με τον ιδρυτή του είναι πλέον δεδομένο. Ο Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορά μίλησε επικριτικά για κεντρικές επιλογές της ίδιας της κυβέρνησής του, μιλώντας για ατυχείς χειρισμούς στα θέματα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών και του σκανδάλου Νοβάρτης. Μια πρώτη επιδερμική ανάγνωση δείχνει ότι πλέον κρατά σαφείς αποστάσεις από πρόσωπα όπως ο Νίκος Παπάς, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και ο Παύλος Πολάκης, που χειρίστηκαν τις υποθέσεις αυτές ή όξυναν τις τοποθετήσεις τους σε πρωτοφανή επίπεδα. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, τίθενται ερωτήματα για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που οδήγησε αυτές τις υποθέσεις στην ατυχή έκβαση. Ως πρωθυπουργός, σφράγισε τις συγκρούσεις στα μέσα ενημέρωσης και τη δικαιοσύνη, ενώ εκ του αποτελέσματος δεν κατάφερε να περιορίσει τις πολιτικές απώλειες από τους χειρισμούς και τις τοποθετήσεις προσώπων που αναφέρονταν στον ίδιο.
Σύμφωνα με το έθνος, η αυτοκριτική διάθεσή του, η επιλογή του να μην αναφερθεί στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά γενικώς στην αριστερά, καθώς και η θεσμική αντιδεξιά τοποθέτησή του, τον απομακρύνουν από τα τρέχοντα κομματικά δεδομένα και τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα κόμματα της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς. Το ερώτημα είναι αν οι μελλοντικές παρεμβάσεις του θα συνεισφέρουν στο διάλογο που αναπόφευκτα θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές, είτε αυτός παραμείνει άτυπος είτε γίνει επίσημος. Οι επιλογές του Στέφανου Κασελάκη για τον μήνα ανασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι δημόσιες δηλώσεις του, προκάλεσαν συζητήσεις στην Κουμουνδούρου. Από τη μια πλευρά, ο πρόεδρος του κόμματος προχώρησε σε περιορισμένες αλλαγές στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να αποφύγει συγκρούσεις. Χαρακτηριστικά αφαίρεσε από τον Παυλοπολάκη το συντονισμό των ΕΠΕΚΕ, ωστόσο του έδωσε τον τομέα διαφάνειας, από τον οποίο τον είχε απομακρύνει ο Αλέξης Τσίπρας έναν χρόνο πριν. Και απ' την άλλη, εμπλούτησε το εκτελεστικό γραφείο με πρόσωπα που στην πλειοψηφία κινούνται στο περιβάλλον του. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να ισχυρίζεται πως έχει εντολή από το συνέδριο να παραμείνει στη θέση του μέχρι τις εθνικές εκλογές και εκτιμά πως στις ευρωεκλογές το κόμμα του θα ξεπεράσει κατά πολύ το 17%. Πρόκειται για δηλώσεις υψηλού ρίσκου που δύσκολα θα επιβεβαιωθούν. Προφανώς, ο Στέφανος Κασελάκης θέλει να προλάβει τους αντιπάλους του εν ώψη του blame game που θα στηθεί μετά τις ευρωεκλογές, καθώς θα ισχυρίζεται πως ανέκαθεν έπαιζε για τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η δήλωσή του πως δεν επιθυμεί την αλλαγή του ονόματος του κόμματος παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συμπεριέλαβε το ζήτημα αυτό στο επίμαχο ερωτηματολόγιο. Εσχάτως μάλιστα, ο Στέφανος Κασελάκης δείχνει να αναπροσαρμόζει στα δικά του δεδομένα την πολιτική ταυτότητα του κόμματός του. Στη συνέντευξή του στο Γιώργο Λιάγκα, είπε πως η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον συμπαγής και πρεσβεύει μεταξύ άλλων τις ανοιχτές αγορές και τη στιβαρή εθνική άμυνα. Πρόκειται για φρασιολογία και επισημάνσεις μακριά από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αυτές οι εκφράσεις δεν περιλαμβάνονταν στις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του. Στη Νέα Αριστερά τώρα, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, από την Παρασκευή κυριαρχούσαν τα χαμόγελα. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς άκουγαν με ικανοποίηση τον Αλέξη Χαρίτση να λέει «Φτιάχνουμε το νέο κόμμα της Αριστεράς», σηματοδοτώντας την υπέρβαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματος δέχτηκε άλλωστε θερμό χειροκρότημα όταν είπε ότι στη Νέα Αριστερά δεν ψάχνουμε για αντίπαλο στις γραμμές μας για να μονομαχήσουμε και να επιβεβαιώσουμε το εγώ μας. Ο δικός μας πολιτικός αντίπαλος είναι ένας, ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο, το νέο κόμμα αναπόφευκτα συνδέεται με τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 2015-19. Το τι κρατάει η Νέα Αριστερά από εκείνη την κυβερνητική εμπειρία περιγράφεται στο σχέδιο της ιδρυτικής διακήρυξης. Διατηρούμε τη θετική παρακαταθήκη των μεγάλων τομών και επιτυχιών εκείνης της περίοδου, την έξοδο από την εποχή των μνημονίων, τα ριζικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής, τη Συμφωνία των Πρεσπών, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ωστόσο, υπάρχουν δύσκολα στοιχήματα που αναγνωρίζουν οι κορυφαίοι της Νέας Αριστεράς. Αρχικά, πρέπει να υπάρξει αναστοχασμός για όσα πλήγωσαν και υπονόμευσαν εν τέλει το αξιακό και πολιτικό φορτίο της Αριστεράς, όπως αναφέρεται στο ίδιο κείμενο. Αφετέρου, προέχει η διεύρυνση του κόμματος με πρόσωπα και δυνάμεις που δεν βρίσκονταν στον ΣΥΡΙΖΑ ποτέ ή απήχαν εδώ και χρόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση, η προσθήκη του Γαβρίλη Σακελαρίδη στις τάξεις της Νέας Αριστεράς λειτουργεί τροχιοδεικτικά σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η Νέα Αριστερά αναζητά ρόλο καταλήτη στην προγραμματική συζήτηση των προοδευτικών δυνάμεων μετά τις ευρωεκλογές. Το αν αυτά επιτευχθούν εξαρτάται εν πολλής από την επιτυχία του κόμματος στις προσεχείς ευρωεκλογές. Στη Νέα Αριστερά διαβάζουν τις αναλύσεις των δημοσκόπων που καταγράφουν πως διαφαίνεται η δημιουργία ενός πυρήνα ψηφοφόρων που μπορεί να της δώσει εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Ωστόσο, τα ηγετικά στελέχη της παραμένουν υφάλια στις τοποθετήσεις τους. Κρατούν το καλό και αισιόδοξο κλίμα της συνδιάσκεψης, αλλά επιμένουν ότι η επόμενη περίοδος απαιτεί πολλή δουλειά. Αυτά λοιπόν στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, οι δημόσιες, όλοι με λίγα λόγια προσπαθούν για μια καλύτερη δυνατή επίδοση στην κάλπη των ευρωεκλογών. Πάμε τώρα να δούμε όμως το θέμα της μεγάλης και δύσκολης υπόθεσης ακρίβειας. Είναι μεγάλο θέμα, κυρίαρχο, σημαντικό. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι τουλάχιστον το 70% των Ελλήνων πολιτών που ρωτήθηκαν στις μετρήσεις κοινής γνώμης είναι θυμωμένοι. Είναι σε δύσκολη κατάσταση, αναρωτιούνται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιπεξέλθουν. Η ακρίβεια λοιπόν μαστίζει τα μεσαία και τα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά. Δεν φαίνεται τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Κρέκας και η κυβέρνηση να έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ.
Μείωση αρχικών τιμών σε 3.900 προϊόντα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η οποία ροκανίζει τα εισοδήματα των οικοκυριών. Στο βρεφικό γάλα φαίνεται ότι οι τιμές στο ράφι έχουν μειωθεί κατά 15%, καθώς αποδείχτηκε ότι οι εταιρείες είχαν αδικαιολόγητα τόσο υψηλή τιμή. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ουσιαστική διαφορά στις τιμές πριν και μετά την εφαρμογή των μέτρων. Σε κάποια προϊόντα, οι μειωμένες αρχικές τιμές συμπαρέσυραν προς τα κάτω το κόστος του τελικού προϊόντος στα σούπερ μάρκετ και παρατηρήθηκαν μειώσεις. Αυτό όμως δεν έγινε σε όλα τα προϊόντα. Το μεγάλο ζήτημα για τους καταναλωτές δεν είναι άλλο από τα τρόφιμα, καθώς εκεί δεν έχουν δει ουσιαστική διαφορά. Όπως σχολιάζουν στελέχη της αγοράς στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν αποκλείεται το μέτρο μείωσης κατά 30% των παροχών επί του τιμολογίου σε 7 κατηγορίες μη τροφίμων να οδηγήσει το Υπουργείο σε νέα απόφαση για την επέκταση σε περισσότερες κατηγορίες. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας, στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι να μην καταργηθούν οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, αλλά αντίθετα οι προσφορές να εφαρμόζονται σε βάση μιας μειωμένης τιμής στο αρχικό προϊόν. Εν τω μεταξύ, το καλάθι του Πάσχα θα τεθεί σε εφαρμογή και τη φετινή χρονιά, με στόχο οι πολίτες να λάβουν μια βοήθεια για τα γιορτινά ψώνια τους. Πέρυσι, το καλάθι του Πάσχα είχε τεθεί σε ισχύ λίγες ημέρες πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, με στόχο οι πολίτες να πραγματοποιήσουν πιο οικονομικές τις αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι. Όσον αφορά στις μειώσεις τιμών, ενδεικτικά η μέση μείωση σε βρεφικές και παιδικές πάνες είναι 18,1%, σε σαμπουάν αφρόλουτρα conditioner 17%, απορρυπαντικά πιάτων 16%, καθαριστικά παντός είδους 15,8%, απορρυπαντικά ρούχων 15,6%, στις οδοντόκρεμες 15,1% και στα σαπούνια 12,7%. Το τελευταίο κυβερνητικό μέτρο υποχρεώνει τους προμηθευτές νοπών προϊόντων, φρούτα, λαχανικά και κρέατα, να απολούν τα προϊόντα τους στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές. Επιτρέπονται παροχές για επιστροφές προϊόντων και φύρα μόνο στο 3% της τιμής πώλησης προεκτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών. Το μέτρο αυτό συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση των οπών προϊόντων. Η εφαρμογή Net Pricing εκτιμάται ότι θα φέρει σταδιακά μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών στο ράφι. Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις διορθώνονται κατεστημένες πρακτικές και τις λειτουργίες δεκαετιών που νόθευαν τον ανταγωνισμό και αλλίωναν το κριτήριο του καταναλωτή. Βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία όλων των καταναλωτών, τονίζεται, και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και να δούμε και απόψε το βράδυ. Γιάννη μου, λέει ο Αθηναϊκός Τύπος σήμερα ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Κρέκας δεν φαίνεται να πιάνουν τόπο σε πρακτικό και ουσιαστικό επίπεδο στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αναρωτιέμαι βέβαια αν αυτό αποτελεί έκπληξη, διότι πολλές φορές έχουμε καταγράψει υποσχέσεις, ανακοινώσεις παρεμβάσεων, το αποτέλεσμα όμως είναι η συνεχής άνοδος των τιμών. Καλησπέρα. Σπύρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Δεν έχει απαντηθεί ακόμα το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν δρομολογεί τον έλεγχο των κυκλωμάτων διανομής, εμπορίας και μεταφορών των εμπορευμάτων και των προϊόντων από την πηγή τους, από το εργοστάσιο προς τις μεγάλες αλυσίδες. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι γιατί κλείνουν ολοένα και περισσότερες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπορίες τροφίμων. Δηλαδή εξαφανίζονται τα μπακάλικα της γειτονιάς. Ναι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το εμπόριο των τροφίμων και όλων των καταναλωτικών προϊόντων μπαίνει σε μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες ελέγχουν περισσότερο παρά ελέγχονται στις τιμές. Βέβαια, διάβασα μια έρευνα και νομίζω εμείς το ζούμε εδώ, ότι δεν ισχύει αυτό σε τουριστικές περιοχές, όπου αυξάνονται και πληθαίνονται τα περίφημα mini market, που νομίζω πια ότι έχουν, όχι ως υπερκαταστήματα, αλλά ως μικρά καταστήματα, αντικαταστήσει τα υπερκαταστήματα, τα οποία επιλέγουν μεγάλους κυκλοφοριακούς κόμβους και μεγάλα αστικά σύνολα. Τα mini market σε μικρές τουριστικές περιοχές, κακά τα ψέματα, αυξάνονται. Αυξάνονται, αλλά το θέμα είναι πόσο λειτουργούν, πόσους μήνες τους λειτουργούν και σε ποιες καλά, περιοχές. Εντάξει. Γενικότερα πώς λειτουργούν και γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Έχουν βρει άλλους ευφυείς τρόπους να είναι ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρες. Κατά πόσο συμφέρει την κυβέρνηση να τη θασέψει τον πληθωρισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, για εξήγησε το αυτό, εφόσον υπάρχει,
οικονομικά, ναι, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ναι, ναι, φουσκώνει το ονομαστικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να ενισχύονται τα έσοδα του δημοσίου, εφόσον αυτές οι μεγάλες τιμές είναι σε προϊόντα μη ελαστικά, δηλαδή σε εκείνα τα οποία εσύ δεν μπορείς να μην πάρεις. Μάλιστα. Επομένως έχει έσοδα, εννοείς, από το ΦΠΑ. Οι φόροι, όπως έχει, το ΦΠΑ, έχει έσοδα από το ΦΠΑ και από τους φόρους. Στις ονομαστικές τιμές και όχι στις αποπληθωρισμένες. Μάλιστα. Έτσι, μέσω του πληθωρισμού, Σπύρο, μειώνεται η σχέση χρέους προς ΑΕΠ, για την οποία επέρεται η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία η ανάλυση σου αυτή, Γιάννη μου, μισό λεπτό. Είναι πολύ ωραία η ανάλυση σου, αλλά επειδή εσύ είσαι οικονομολόγος και με διδακτορικό δίπλωμα, να το καταλάβει και ο απλός πολίτης. Να καταλήξω και να καταλήξω. Λες λοιπόν κάτι πολύ απλό, όπως το κατάλαβα εγώ που δεν έχω σπουδάσει οικονομικά. Λες ότι όσο υψηλότερες είναι οι τιμές, ο τζίρος μιας επιχείρησης είναι μεγάλος, επομένως πληρώνει μεγαλύτερο φόρο. Και την ίδια ώρα από αυτά τα, από αυτές τις τιμές, δηλαδή από το ΦΠΑ σε αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, η κυβέρνηση εισπράττει ένα επιπλέον ποσό, ποσό που είναι ο ΦΠΑ. Επομένως η εικόνα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε συνδυασμό με το εθνικό χρέος είναι στην πραγματικότητα υπερμεγεθυμένη. Δεν έχει πρακτικό και ουσιαστικό περιεχόμενο όμως στην καθημερινότητα του απλού καθημερινού πολίτη, δηλαδή του μισθοσυντήρητου και του βιοπαλιστή της καθημερινότητας. Μέσω του πληθωρισμού, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Μειώνει τη σχέση χρέους προς ΑΕΠ. Φαίνεται λοιπόν ότι το χρέος μικραίνει ως προς το ΑΕΠ. Αυτόματα δίδεται η ευχέρεια στην κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα χρέος βιώσιμο, άρα να δανείζεται ευκολότερα. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα με τα έσοδα τα οποία φουσκώνουν, δίδεται η ευχέρεια πάλι στην κυβέρνηση να μοιράζει τα περίφημα ΠΑΣ, με αποτέλεσμα να δίδει την εντύπωση ή την ψευδέστηση ότι κάνει κοινωνική πολιτική υπέρ των οικονομικά δυνάτων. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, είναι μια οικονομία η οποία στηρίζεται σε πυλήνα πόδια. Πρακτικά. Ε? Πρακτικά, ναι. Πρακτικά και ουσιαστικά ταυτόχρονα. Το θέμα της ελληνικής εάν σπάσουν αυτά τα πύληνα πόδια, ξανά ο Μεροκαματιάρης θα την πληρώσει. Απάντα ο Μεροκαματιάρης, εάν ο Μεροκαματιάρης δεν είναι ενεργός πολίτης σε μια οικονομία η οποία παράγει. Παράγει προϊόντα τα οποία εμπορεύονται μέσα στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή την κάνουν σε αυτάρκεια, δίνουν αυτάρκεια στην κατανάλωση. Γιάννη μου, και δεύτερο, πώς αυτός ο πολίτης να είναι ενεργός πολίτης όταν πολίτης ο αρχηγός αξιωματικής, Γιάννη άκουσέ με, θα συμφωνήσεις, όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης αντί να βγει να του τα εξηγήσει αυτά ουσιαστικά και πρακτικά, κάνει ερωτηματολόγια τα οποία φαντάζομαι τα Golden Boys και τα Golden Girls που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό φτιάχνουν για να, γιατί έτσι καταλαβαίνουν τη ζωή και την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν δεν, Γιάννη μου, δεν είσαι με το καλάθι, όχι μια μέρα να στραβήξουν οι κάμερες, αλλά να είσαι Σπύρο ουσιαστικά μου, στην καθημερινότητά σου, να καταλάβεις τι σημαίνει ακρίβεια, τι να εκφράσεις πολιτικά και κοινωνικά. Πρέπει να αρχίσουν μια κοινωνιολογική, μια οικονομική και yeah, μια πολιτική ανάλυση του γιατί έπαθαν ό,τι έπαθαν. Όταν το 2012, Σπύρο μου, αγαπημένε μου φίλε και συνάδελφε, άρχισαν να εφαρμόζονται τα μνημόνια στην Ελλάδα, το πρώτο κόμμα που την πλήρωσε, κόμμα με ρίζες ιστορικές, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Έτσι, και λέω με ρίζες ιστορικές, γιατί διαδέχτηκε μια ένωση κέντρου. Μεγάλο κόμμα, η οποία είχε διαδεχτεί ένα κόμμα φιλελευθέρων. Άρα είχε ιστορικές ρίζες. Αυτοί λοιπόν οι πολιτικοί μετανάστες που έφυγαν ως προδομένοι από το ΠΑΣΟΚ πήγαν σε ένα κόμμα μικρό που είχε βγει από το παλιό κομμουνιστικό κόμμα. Δεν έγιναν κομμουνιστές όλοι εκείνοι που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ στο 36%. Ήτανε οι δυσαρεστημένοι πράσινοι ψηφοφόροι. Όμως αυτούς τους πράσινους ψηφοφόρους δεν τους ενσωμάτωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας εις τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε ανίκανος να κεφαλαιοποιήσει. Μάλιστα. Πολιτικά. Γιάννη, καλό βράδυ. Αυτές τις μη μας πεις άλλα. Αν αυτό δεν το καταλάβει ο Κασελάκης, δεν το καταλάβει ο οποιοσδήποτε αρχηγός,
θα είναι στην ίδια παρέα. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά με πολλές τοπικές ειδήσεις. Έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Start του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, του κυρίου Αχιλλέα Μάση. Είναι μαύρο το οικονομικό τοπίο της ΔΕΙΑΚ, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλους μας, για όλες τις περιοχές που υδροδοτεί η διαδημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης. Σε πολύ λίγα λεπτά, λοιπόν, ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Και πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε καταγράψει φόβους και ανησυχίες για την οικονομική πορεία της διαδημοτικής επιχείρησης ίδρυψης αποχέτευσης. Ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, ο κ. Αχιλλέας Μάζης, μίλησε σήμερα αποκλειστικά στο Start. Ο κ. Μάζης, μιλώντας στην Δώρα Σπρέα, είπε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Περιέγραψε μια μελανή κατάσταση, με λίγα λόγια και περισσότερα στο ρεπορτάζ. Εργαζόμενος μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2023, στη συνέχεια αποσπάστηκε στην περιφέρεια, ο προτινόμενος ως πρόεδρος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας Αχιλλέας Μάζης, καθώς μένει η έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης, σημειώνει ότι αναλαμβάνει καθήκοντα στη ΔΕΙΑΚ σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, καθώς όπως τονίζει, τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που τη θέτουν ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία, με παράλληλη οργανωτική κατάρρευση. Τα χρέη στη ΔΕΗ πλησιάζουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαδημοτική επιχείρηση δεν παρουσιάζει σπραξιμότητα. Στα 37 χρόνια που είμαι στην επιχείρηση, 37 με 38 χρόνια μπορώ να πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοια επιχείρηση κατεστραμμένη και διαλυμένη. Είναι στα όρια της οικονομικής χρεοκοπίας, οργανωτικά έχει καταρρεύσει, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ζημίες και στις βλάβες οι καθημερινές. Δεν μπορούμε να πάρουμε ενδείξεις. Δεν μοιράζουμε λογαριασμούς. Χρωστάμε 15 σχεδόν εκατομμύρια στη ΔΕΗ και άλλα τόσα στο Δήμο. Και περιμένουν οι πολίτες από εμάς να καθίσουμε μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να έχουμε μια αποτελεσματικότητα. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη ως πρώην εργαζόμενος στη ΔΕΙΑΚ για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί όλο αυτό το διάστημα. Ο καταναλωτής, ο πολίτης. Εμείς δεν έχουμε πελάτες. Εμείς έχουμε πολίτες. Αυτή η επιχείρηση είναι των πολιτών. Ήταν των πολιτών. Θα την ξανακάνουμε επιχείρηση πάλι των πολιτών. Η διοίκηση του 2019 της κυρίας Ιδρέου παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση 3 εκατομμύρια ευρώ ταμείο, ενταγμένα έργα δεκάδων εκατομμυρίων, θα τα πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά, και έφτασε στην κατάρρευση λόγω της μη συσπραξιμότητας. Δεν εισπράττουν. Όταν το 17-18 που ήμουν εγώ φτάσαμε 17 εκατομμύρια εισπράξεις και πέρσι που βούλιαξε η Κέρκυρα από τον τουρισμό πήγαμε 12,5 εκατομμύρια. Βούλιαξε η Κέρκυρα από τον τουρισμό και βούλιαξε και οικονομικά η διαδημοτική επιχείρηση. Εκείνο που πρέπει να πούμε για τη ΔΕΗ και να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι το 2019 και μέχρι 31 Δεκάτου του 2019 παίρναμε έκπτωση συνέπειας από τη ΔΕΗ. Όντως το 2021-2022 με τη ρήτρα αναπροσαρμογής αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος. Δεν λέμε δηλαδή ότι είναι απόρρια μόνο της μη εισπραξιμότητας. Υπήρχε μια αύξηση, η οποία αυτή η αύξηση δεν μπορεί να περάσει στους πολίτες εάν εμείς πρώτα δεν οικοκυρεύσουμε την επιχείρηση. Πρώτα βλέπουμε τα λειτουργικά μας, πρώτα βλέπουμε τα έξοδά μας και αν χρειαστεί κάτι, αυτό θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα υπάρξει πρόταση από τη ΔΕΙΑ, κάτι που δεν θα γίνει για το 2024. Πρώτα πρέπει δηλαδή να νοικοκυρεύσουμε την επιχείρηση, να εισπράξουμε αυτά που πρέπει να εισπράξουμε και αν λείπουν το βλέπουμε τότε. Μάλιστα. Λογαριασμοί γιατί δεν πήγαιναν στους καταναλωτές? Λογαριασμοί πρώτον δεν εκδίδονταν γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις. Όταν εκδίδονταν και πήγαιναν στα ΕΛΤΑ, τα ΕΛΤΑ δεν μπορούσαν να τους μοιράσουν γιατί τους χρωστάγαμε, τους χρωστάμε τώρα ήδη γύρω σε 70-72-75 χιλιάδες. Από αυτά τα 70 που χρωστάμε κάποια δεν είναι και συμβασιοποιημένα. Κάποια δηλαδή και να θέλαμε να τα πληρώσουμε αύριο δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε σύμβαση.
Ο κύριος Μάζης θύμισε ότι αυτή τη στιγμή στη ΔΕΔΕΙΑΔΚ παραμένουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, καθώς ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει αποχωρήσει από τα τέλη του 2023 και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΕΙΑΔΚ απαρτίζεται από 15 μέλη, εκ των οποίων τα 11 προέρχονται από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων και τα υπόλοιπα 4 από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα άλλο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δώρα Ασπρέα και το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε καταγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα ανησυχητικά περιστατικά, φαινόμενα επί της ουσίας, καθώς αποτελούν, είναι στοιχεία επανάληψη αυτά τα περιστατικά, φαινόμενα μιας παραβατικότητας και ανηλίκων αλλά και εφήβων και ίσως νέων παιδιών στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Χθες το βράδυ είχαμε επεισόδια και μάλιστα με βάση τις μαρτυρίες που έχουμε καταγράψει. Συγκρούστηκαν παρέες παιδιών στην πόλη της Κέρκυρας. Χρειάστηκε να υπάρξει επέμβαση της αστυνομίας και να έχουμε και προσαγωγές. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η ανησυχητική αύξηση της παραβατικότητας και πιο συχνά η ένταση των φαινομένων διατάραξης της κοινή ησυχίας έχει προβληματίσει τους κατοίκους της πόλης αλλά και τοπικούς φορείς. Πρωταγωνιστές ανήλικοι, παιδιά 15-17 ετών. Ειδικότερα το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου συνηθίζουν να μαζεύονται σε μεγάλες παρέες στους Αγίους Πατέρες, στην Ευγενού Βουλγάριος και σε άλλα σημεία της παλιάς πόλης, να ενοχλούν τους κατοίκους ή και να καυγαδίζουν μεταξύ τους, επιτιθέμενοι, ασχημονώντας και βρίζοντας όποιον ανήλικο τολμήσει να τους κάνει την παρατήρηση. Και όταν κάποια στιγμή σκορπίσουν, τότε η εικόνα από τα αποφάγια και τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους είναι ντροπιαστική. Έτσι το βράδυ του Σαββάτου ακόμη ένα επεισόδιο με εφήβους τάραξε την ησυχία των κατοίκων στην Ευγενού Βουλγάριος κοντά στο ιατρείο. Δεκάδες ανήλικοι άρχισαν να προκαλούν ένταση και να καυγαδίζουν μεταξύ τους, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής. Ενώ η αστυνομία που δέχτηκε κλήσεις από περιοίκους βρέθηκε στο σημείο και προσήγαγε έναν 19χρονο, τον οποίον λίγο αργότερα άφησε ελεύθερο. Θυμίζουμε ότι πολύ πρόσφατα νεαροί φέρονται να ξύλωσαν καθρέφτες αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή της Πηλιάς, ενώ στη Μεθοδίου ανήλικες φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ και να επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο, ο οποίος υπέβαλε μήνυση. Πρόκειται για ένα ζήτημα με σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις. Άλλωστε, ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα φαινόμενα παραβατικότητας και εξάρσεων βίας από θερμόαιμους νεαρούς, ακόμη και από παιδιά του Δημοτικού, έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. Έχουν ξεκινήσει και εδώ να γίνονται φασαρίες, προβλήματα, ιδιαίτερα στα στενά της παλιάς πόλης, ούτως ώστε να το μαθαίνουν αργότερα οι κάτοικοι και να ειδοποιούν την αστυνομία. Χτες βράδυ ήρθε εδώ κατά τις 9-9.30 το περιπολικό, ήταν οι άντρες της ομάδας Δίας, μαζεύτηκε κόσμος, έγινε πάλι, πέφτει πολύ ξύλο μεταξύ των παιδιών. Υπάρχει μία βία η οποία είναι ανησυχητική. Πρέπει η πολιτεία και οι οικογένειες κάτι να κάνουν. Αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα είναι εις βάρος των παιδιών τους. Και συγχρόνως υπάρχει και όχληση των κατοίκων. Υπάρχει όχληση, ρίχνουν αυγά στα παράθυρα, ρίχνουν δυναμιτάκια, αφήνουν πάρα πολλά σκουπίδια. Εγώ μολυμένω με μια σκούπα στο χέρι. Μιλούν πάρα πολύ άσχημα, τους κάνουν με πολύ ωραίο τρόπο. Ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό, είναι εις βάρος σας, δεν είναι σωστό. Βγάζουν ένα θυμό, ένα μίσος, μια άνεση εντωμεταξύ, μια μαγιά, μια τσάμπα μαγιά. Εγώ δεν ξέρω από πού τη βγάζουν αυτή τη. Και είναι εις βάρος τους. Αυτό το μήνυμα να στείλουμε ότι είναι εις βάρος σας, παιδιά, αυτό. Πρέπει να γίνετε πολίτες, όχι να γίνετε αρνιά, αλλά ούτε να γίνετε και τσακάλια. Και στις οικογένειές τους, λίγο περισσότερη αγάπη σε αυτά τα παιδιά και λίγο περισσότερη προσοχή, ενδιαφέρον. Έλεος, ας πούμε. Περί τις 9.30 ώρα το βράδυ, είδαμε αστυνομία, περιπολικά, μοτοσικλέτες, άντρες της αστυνομίας εδώ. Και πάρα πολλά παιδιά νεαρής ηλικίας, θα λέγαμε από γυμνάσιο και λύκειο. Περίπου πόσο? Πάρα πολλά. Ήταν, θα λέγαμε, κινούνταν αγέλες. Μαζεμένα σε στενά, σε καντούνια, εδώ στο κεντρικό δρόμο στην Ευγενείου Βουλγάριος, υπήρχε μια αναταραχή. Αυτό όμως δεν είναι ένα φαινόμενο που εμείς οι κάτοικοι εδώ της παλιάς πόλης το είδαμε πρώτη φορά εχθές. Πάρα πολλές φορές σαν σύλλογος έχουμε δεχτεί παράπονα από γειτόνους μας ότι ομάδες εφήβων
κινούνται, θα το λέγαμε, συντεταγμένα σε διάφορα καντούνια, κυρίως απόμερα, όπου πέρα από την όχληση και τα σκουπίδια που δημιουργούνται, την ακαταστασία, έρχονται και σε προστριβή με κατοίκους οι ομάδες αυτές. Είναι κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε, καθημερινό, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, και το οποίο θα πρέπει να υπάρξει κάποια μέρημνα. Εμείς θεωρούμε, αφενός ότι χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση η περιοχή, αυτό είναι γνωστό σε όλους, και όχι αστυνόμευση τόσο στο θέμα ένα κλιμάκιο το οποίο κάθεται σε ένα σημείο και περιμένει μήπως περάσει κάποια μηχανή, κάποιο αυτοκίνητο, που και αυτό χρειάζεται, αλλά κυρίως πεζές περιπολίες στα στενά και στα καντούνια της πόλης, όσο και στο θέμα από μεριάς Δήμου να βρεθούν λύσεις με χώρους όπου τα παιδιά αυτά θα μπορούν να απασχολούνται, να έχουν κάποιες εκδηλώσεις, να περνάνε το χρόνο τους. Κυρίες και κύριοι, στην Expo Κόρφου 2024 βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων, ο κ. Γιάννης Τερπακλής. Μίλησε σχετικά στο Start για αυτή την έκθεση και για την υπόθεση της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της εμπορίας τροφίμων. Έχω την χαρά να βρίσκομαι στο περίπτερο του Υπουργείου Ζακρίτους. Να σας συγχαρώ για τη συμμετοχή. Πραγματικά πολύ καλά και ποιοτικά προϊόντα. Μπράβο για τη στηρίζετε την έκθεση. Η συμμετοχή και η ενότητα όλων των δυνάμεων και των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων του Ιωνίου μπορεί να αποδείξουμε ότι μπορεί να διεκδικήσουμε στο μέλλον με την καλή συνεργασία και καλά οικονομικά αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι οι επιχειρηματίες, γι' αυτό υπάρχουν τα επιμελητήρια. Εγώ ως Περιφερειάρχης, μαζί με τους συνεργάτες μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στο μέλλον με καλύτερη οργάνωση και ελπίζουμε στην ισχυρότερη συμμετοχή, όχι μόνο στην Κέρκυρα να γίνεται αυτή η έκθεση, που πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε, είπατε νωρίτερα, εμείς να την απλώσουμε σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Καρτίνα για τα προϊόντα. Πολλά τα γνωρίζουμε γιατί τα έχουμε απολαύσει. Και βεβαίως αυτή η εξέλιξη και η συνεργασία δίνει ελπίδα για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Είστε καλά. Και μακάρι να γίνουν αυτές οι εκθέσεις αντίστοιχες και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Το Μελτήριο Ζακύνθου είναι υπέρμαχος της Ένωσης των Ιωνίων όσο και της σύνδεσης της επιχειρηματικότητας του Ιωνίου. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ και προσπαθούμε κάθε χρόνο να φέρουμε όσο το είναι περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερα προϊόντα για να είμαστε σε επαφή με τους συντοπίτες μας. Έκθεση τοπικών προϊόντων που κάνουμε κάθε καλοκαίρι το τέλος του Αυγούστου και την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο. Πολύ ωραία. Θα συνεργαστούμε και να το πετύχουμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, διπεθέ, φυσικά αλλαγή σκητάλης και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Έχουν ενδιαφέρον όμως οι εντάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε, καθώς νέος πρόεδρος του ΔΠΘ είναι ο κύριος Λυκίσας και είπε, υπογράμμισε ότι αναλαμβάνοντας, για να έχει μια σαφή εικόνα της θέσης αυτού του οργανισμού, θέλει να κάνει έναν έλεγχο και στα οικονομικά του ΔΠΘ. Μάλλον θυγμένη αισθάνθηκε η κυρία Παναγιώτα Τζάνε, πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ. Πάμε να δούμε και τους δύο οι οποίοι μίλησαν σχετικά στο Start. Με ενθουσιασμό περιέγραψε ο Γιώργος Λυκίσας την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής να δημιουργήσει και να αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στον τόπο πέραν των ζητημάτων της καθημερινότητας και σε θέματα πολιτισμού, προσδοκώντας στη συνεργασία των φορέων. Για λαχτάρα μίλησε ο προτινόμενος ως πρόεδρος του ΔΠΘ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, Γιώργος Λυκίσας. Δείχνει μάλιστα να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες τόσο τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες όσο και το λιγοστό προσωπικό του ΔΠΘ. Ρωτήθηκε επίσης και για το πρόβλημα της απουσίας χώρων για τη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων. Υπάρχει λαχτάρα για να γίνει από τη νέα Δημοτική Αρχή κάτι όμορφο στον τόπο μας. Εκεί είναι περισσότερο η δική μου σκέψη στο θέμα το μέσο μακροπρόθεσμο των υποδομών. Γιατί εκεί. Υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα. Μπράβο. Εκεί, χωρίς να θέλω να επιρρύψω ευθύνες σε κανέναν, αλίμονο, αναλαμβάνουμε κάτι
ως καινούργοι ψάχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό που επιδιώκεται έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από τους προκατόχους σας. Τους προκατόχους μου τους σέβομαι, τους εκτιμώ απεριόριστα, γιατί τοπική κοινωνία μας, γνωριζόμαστε και προσωπικά και τρέφω και φιλία και σεβασμό προς τα πρόσωπα. Αυτό το οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρεξηγηθεί είναι ότι αναλαμβάνω μια καινούρια θέση και το πρώτο πράγμα που κάνω αυτά τα 24 ώρα είναι να ερευνήσω πώς έχουν τα πράγματα. Αν είναι όλα καλά. Προφανώς θα είναι όλα καλά. Αλλά θέλω να το δω πρώτα αυτό. Τίποτα περισσότερο. Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα των υποδομών, και ας μην κρυβόμαστε, έχουμε ένα προβληματικό δημοτικό θέατρο που ξέρουμε ότι η παρούσα δημοτική αρχή σχεδιάζει τρόπους για την αποκατάστασή του. Και επίσης έχουμε κάποιους άλλους χώρους όπως το θέατρο Φίνικας, το θεατράκι στο Μόρεπο, αλλά και τον Νίκος Κούρκουλος, τα οποία έτσι έχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Θέατρο χωρίς χώρο, πού να υπάρξει και πώς να υπάρξει. Υπάρχει αυτό το οποίο λέμε το μικρό στούντιο στον όροφο του Δημοτικού Θεάτρου, 70-80 θέσεων, μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένα όνειρο καλλιτεχνικό σε μια πατρίδα που έχουμε εδώ πέρα με τόσο μεγάλη ιστορία, σε τόσο μικρό χώρο. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανοιχτούμε. Παλαιοκαστρίτσα, Νίκος Κούρκουλος. Πήγα προσωπικά και έβγαλα και φωτογραφίες. Μπήκα μέσα. Είναι όχι απλά μια εγκατάλειψη. Είναι μια αιστεία κινδύνου πλέον. Δεύτερον, Μον Ρεπό. Το δίδυμο θεατράκι στο Μον Ρεπό. Το καλοκαιρινό μας θεατράκι, το μόνο καλοκαιρινό θεατράκι που έχουμε για να απολαύσουμε οι Κερκυραίοι μια θερινή παράσταση. Εκεί, μιλώντας και με την κυρία Ριγάκου, μου έθεσε την απορία της ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρχουν χαλάσματα. Εδώ πρέπει να γίνει κάτι όμορφο. Είναι και αρχαιολογικός χώρος, κακά τα ψέματα. Από την άλλη έχουμε το καθαυτό δημοτικό θέατρο, το οποίο βέβαια δεν είναι ευθύνη του ΔΠΘ, αλλά εκεί θα στεγάσουμε κάποιες μεγάλες παραστάσεις. Και κλείνω με το σημαντικότερο όλων, έχουμε αυτό το αριστούργημα, το Φίνικα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα και του κυρίου Δημάρχου, και προσωπικό και προεκλογικά όπως το έχουμε τονίσει, θα το αναστήσουμε. Εχμές ως προς την νομιμότητα της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό νέου Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ, άφησε τέως Πρόεδρος του Παναγιώτα Τζάνε. Επέκρινε παράλληλα τις αναφορές του Γιώργου Λυκίσα σε σχέση με τον οικονομικό έλεγχο στο ΔΠΘ, καθώς η κυρία Τζάνε υποστηρίζει ότι με τον τρόπο του ο κύριος Λυκίσας αφήνει να εωρείται πιθανότητα αδιαφάνειας. Οποιαδήποτε απόφαση πάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχει ισχύ πρέπει να επιστρέψει μετά από έλεγχο νομιμότητας στην αποκεντρωμένη. Μέχρι τότε δεν ισχύει τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον, κατά τη δική μου άποψη, αν και περισσότερες λεπτομέρειες θα πει η πρώην δήμαρχος, η κυρία Ιδρέου, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση που πάρθηκε δεν ήταν σωστή. Εγώ θα σας πω ένα από τα πολλά σημεία στα οποία δεν ήταν σωστή, ότι έχουν οριστεί 7 τακτικά μέλη και 7 αναπληρωματικά, που είναι λάθος. Θα έπρεπε να οριστούν 6 αναπληρωματικά, γιατί ο Πρόεδρος δεν αναπληρώνεται από άλλον παρά μόνο από τον Αντιπρόεδρο. Διάβασα κάποια συνέντευξη του κύριου Λυκίσα, του ανθρώπου που ορίστηκε από το Δήμαρχο, προτάθηκε από το Δήμαρχο σαν τον νέο Πρόεδρο, που δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του και μάλιστα τον γνωρίζω πολλά χρόνια, ήμασταν και συμμαθητές, και μακάρι να είναι αυτός ο Πρόεδρος του ΔΠΘ. Όπου διενεργεί, λέει, κάποιους ελέγχους σε ισολογισμούς, προϋπολογισμούς, αφήνοντας κάποιες εχμές για θέματα διαφάνειας. Καταρχάς, να πω ότι δεν υπάρχει τέτοια δικαιοδοσία του κύριου Λυκίσα, γιατί δεν είναι αιρετός, δεν είναι εκλεγμένος, έτσι ώστε να μπορεί να ζητάει αποδεικτικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Δεν έχει υπάρξει ο έλεγχος νομιμότητας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να έχει όντως οριστεί ως Πρόεδρος για να το κάνει. Και τρίτον και βασικότερο, δεν έχει ενημερωθεί ουδέποτε ούτε ο κύριος Λυκίσας, ούτε κανείς άλλος, σχετικά με τα ζητήματα του ΔΠΘ. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς εδώ και 5 μήνες που έχουν λήξει εκλογές, γιατί τότε πολύ απλά θα ήξεραν ότι το ΔΠΘ πέρασε από έναν εξονυχιστικό έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και υπάρχει και ο σχετικός φάκελος. Και μάλιστα δεν βρέθηκε το παραμικρό συννεφάκι που να σκιάζει το ΔΠΘ
Η μόνη σύσταση ήταν, επειδή δεν έχουμε οικονομική υπηρεσία και είναι υποστηλεχωμένη, η νομική υπηρεσία του Δήμου να κάνει και την οικονομική υπηρεσία του ΔΠΘ. Ούτε θα πρέπει συνέχεια να επαναλαμβάνουμε ότι παραλάβαμε καμένη γη, όπως το θέμα του Μόρεπο, γιατί καμένη γη στο Μόρεπο παραλάβαμε εμείς, που αναγκαστήκαμε να το κλείσουμε κιόλας. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να περάσει από ΚΑΣ 3 φορές μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους πραγματικά να προχωρήσουν τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, να τονίσω για άλλη μια φορά ότι στο ΔΠΘ πρέπει να δίνονται θέατρα, δεν δημιουργεί το ίδιο θέατρα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε και την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Αμέσως μετά στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Θα δείτε βίντεο, θα δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μεγάλη συγκλονιστική υπόθεση που την ονομάζουν δικαίως ίσως και εθνική τραγωδία, καθώς έφυγαν από τη ζωή νέα παιδιά, την υπόθεση των Τεμπών. Θα έχω μαζί μου στο στούντιο τον Κυριάκο Μάνεση, τον συνάδελφό μου και για πάρα πολλά χρόνια συνοδοιπόρο στο τηλεοπτικό αυτό βήμα. Και μαζί μας μέσω Skype θα είναι ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αλλά ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος, μέλος Εξεταστικής Επιτροπής στην Βουλή των Ελλήνων για την υπόθεση, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Συννεφιασμένος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και με βροχόπτωση προς το απόγευμα θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Κέρκυρα, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι ειδικά το μεσημέρι. Ειδικότερα, οι άνεμοι θα πνέουν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι νότιο-ανατολική, κλιμακούμενη ένταση έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν για λίγο σε δυτικούς ένταση 5 μποφόρ, αργότερα σε βόρειους ένταση 3 μποφόρ, ενώ τη νύχτα θα πνέουν άνεμοι νότιοι ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 57 έως 96%.